Έχει ο καιρός γυρίσματα να πληρωθούν τα πείσματα, λέει η Σοφίλα, εκεί παροιμία, με τους Ραφαήλ και Σοφία στο ίδιο πνεύμα να φέρνουν έντονη κακοκαιρία με πολικές αέριες μάζες στις γιορτινές μέρες, αρχιδιανομένη στην πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής προβλέψεις, το πρωί της Παρασκευής 4 Ιανουαρίου 2019 αναμένεται ασθενή χιονόπτωση μέσα στην πόλη της Κορίνθου, με το θερμόμετρο να αγγίζει τον 1 βαθμό πάνω από το 0. Τα τρίκαλα Κορινθίας θα ντυθούν από βαρύ λευκό πέπλο, αφού ήδη ξεκίνησε να χιονίζει από την παραμονή της πρωτοχρονιάς και αναμένεται τα φαινόμενα να κορυφωθούν την 5η 3 Ιανουαρίου, με τη θερμοκρασία να βουτάει την Παρασκευή στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου. Και το κρυονέρι θα έχει ολικό παγετό από την 5η ως την Κυριακή των Θεοφανίων, με το χιόνι να πέφτει άφθονο και να καλύπτει τα πάντα. Το χωριό του Αϊ-Βασίλη στη Λαπωνία θα θυμίζουν τα χιονοδρομικά κέντρα της Πελοποννήσου, αφού στα Καλάβρητα ο υδράργυρος θα κατρακυλήσει το Σάββατο 5 Ιανουαρίου στους 13 βαθμούς κάτω από το 0, στους μείον 10 την ίδια μέρα στο χιονοδρομικό της Ζήριας και στους μείον 12 στο Μέναλο το πρωί της Τετάρτης. Αναλυτικά περιμένουμε έντονη κακοκαιρία να επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στις απογευματινές ώρες της πρωτοχρονιάς, καθώς το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Ραφαήλ, το οποίο από νωρίς το πρωί της παραμονής βρισκόταν νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, αναμένεται να κινηθεί προς τα ανατολικά. Από την 5η 3 Ιανουαρίου θα μας επηρεάσει νέο κύμα κακοκαιρίας η Σοφία, με κυρία χαρακτηριστικά το πολικό ψύχος και τις τοπικές χιονοπτώσεις ακόμα και σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς πολικές αέριες μάζες θα σαρώσουν τη χώρα από βορρά προς νότο. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζονται προγνωστικοί χάρτες βροχής και χιονιού μέχρι την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου. Δείτε επίσης την πορεία των αέριων μαζών στην Ευρώπη μέχρι το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019. Με αποχρώσεις του μπλε βλέπετε τις ψυχρές αέριες μάζες που θα κατακλείσουν μεγάλο μέρος της Ηπείρου και θα επηρεάσουν σημαντικά τη χώρα μας. Επισημαίνεται ότι ο Ραφαήλ θα προκαλέσει ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης και της Κορινθίας, καθώς επίσης στα κεντρικά και νότια νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Την πρωτοχρονιά η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και νότια, ενώ στη δυτική και βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση. Πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας και της κεντρικής βόρειας Τερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο. Πυκνές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν και στα ορεινά της Κορινθίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα προγνωστικά δεδομένα, την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα σχεδόν παντού, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν και οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Λέτε να δούμε καμιά άσπρη μέρα στη χώρα μας με το καλημέρα του 2019. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες μας.